Κύριε Φραγκιόγλου, είστε παρόν στην Καβάλα Expo 2013. Μάλιστα, ενημερωνόμαστε ότι από το πολύ γνωστό κανάλι της Τουρκίας, το TRT, βρίσκονται άνθρωποι του καναλιού στην Καβάλα, στη Θάσο, για να προβάλλουν την πόλη μας, αλλά και το νησί. Έτσι ακριβώς είναι μια πρωτοβουλία και επαφές που είχαμε από την έκθεση της Κωνσταντινούπολης την περσινή, τον περσινό Ιανουάριο. Εκεί έγιναν επαφές. Η πρόσκληση ήταν να ανοιχθεί όλο αυτό το καιρό και το συνδυάσαμε έτσι, έγινε κάποια συνονέση μαζί τους, ήρθαν εδώ αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ έφτασαν στην Καβάλα, σήμερα το πρωί περάσαν όλη την πόλη, αξιοθέατα και τα λοιπά, όλα τα μνημεία και τα λοιπά, ότι έγινε ένας καλός προγνωσμός από το Δήμο της Καβάλας. Τελειώνοντας και αύριο θα περάσουμε Θάσο. Στη Θάσο τι έχουμε να τους δείξουμε? Πολλά πράγματα. Το πρώτο που ζήτησαν είναι θέλω να δουν την κιόλα. Είναι δηλαδή απίστευτο, είναι τόσο ενημερωμένοι. Αυτή είναι μια εκπομπή η οποία είναι σε τουριστικά νησιά, δεδομένου ότι πέρσι ήταν στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και σε άλλα νησιά και επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία του Πεμιλητηρίου και ο τουριστικός τομέας βέβαια και ο πρόεδρος και όλα τα μέλη συμφώνησαν με αυτή την πρόσκληση και είναι πιστεύω ότι μια μεγάλη διαφήμιση για την περιοχή μας μόνο με τη φιλοξενία. Αν πιστεύετε ότι αυτή η νέα επαφή συσφίγγει τις σχέσεις Τούρκων, Ελλήνων και ιδίως της Τουρκίας με την Καβάλα και αν περιμένετε ωφέλη από αυτή την προβολή? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε γίνεται είναι θετικό. Εμείς σαν επιμελητήριο ήδη έχουμε προγραμματίσει τη συμμετοχή μας στις εκθέσεις της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης για το προσεχές χρόνο, τον Ιανουάριο, και έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία στοχευμένα τα υλοποιούμε χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, αλλιώς απλώς δίνουμε την ευκαιρία και η προσπάθεια είναι με λίγα χρήματα να ξοδεύουμε, να κάνουμε μεγάλη δουλειά.